Λόγω έλλειψης απαρτίας, ματαιώθηκε η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, η οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα το μεσημέρι, με μοναδικό θέμα, όπως ανέφερε η πρόσκληση, την έκδοση ψηφίσματος κατά της τοποθέτησης σταθμού διοδίων Σχιατίστης επί του κάθε του άξονα της Εγνατίας Οδού Σχιάτιστα Ιεροπηγή Κρυσταλλοπηγή. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι 19 από τους 41 Δημοτικούς Συμβούλους. Μια κατηγορία έκτακτη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Παρουσίες. Ο Γιάννης Νικόλαος. Παύλος Ζαχαρίας. Τέμις Αθανάσιος. Παπαδόπουλος Γεώργιος. Μητρόπουλος Δημήτριος. Μιλουλάς Θεόδωρος. Παπαδημητρίου Λεωνίδας. Βασιλιάς Γεώργιος. Κουτούλας Δημήτριος. Λιάκος Σουκράτης. Παρόν. Δαρδιανού Χρήστος. Εδώ. Παρόν. Λιάκος Σουχαήλ. Λίστας Διονύσιος. Παρόν. Καπνής Δημήτριος. Σαραλίδης Γεώργιος. Στυλιάδης Δημήτριος. Εδώ. Πού είναι αυτή. Στυλιάδης Ευάγγελος. Στούπας Αντώνιος. Αντωνίου Μαραματή. Παρούσα. Ζήστης Λάζαρος. Δάκης Παναγιώτης. Τετσάνη Κουάνα. Αντωνιάς Κωνσταντίνος. Μαβάκος Γεωργίος. Χατζημινίδης Ιωαννίλ. Μαργαρίτης Χριστός. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος. Ιφαντίδης Δαμιανός. Ετκανάς Γεωργίος. Τόσκος Πέτρος. Τσαγίδης Αλέξανδρος. Ουδίδης Δημητρίος. Ιωσήφιδου Παπαδοπούλου Άννα, Βελίδης Βασίλειος, Βασιλιάδης Νικόλαος, Καραματζακίδης Νικόλαος, Αθανασίου Αθανάσιος, παρόν, Κουμπάνη Βασιλική, Καρακολόπουλος Αθανάσιος, Χαρμοπούλου Βασιλική. Παρακαλώ τις διαδικασίες, κύριε Πρόεδρε. Πώς είναι. Είναι κατεπίγουσα η συνεδρίαση, έτσι κρίθηκε, έτσι έπρεπε να κρυθεί. Προσεκλήθησαν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί θέλαμε να πάρουμε ένα ψήφισμα, να πάρουμε μια απόφαση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της εγκατάστασης των νέων διοδίων στη Σχιάτιστα. Θα μπορούσαμε ως δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας να πάρουμε ένα ψήφισμα. Θεωρήσαμε ότι το σωστό και θα έπρεπε να είναι συλλογική απόφαση από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Απεστάλλει η πρόσκληση. Δυστυχώς οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ανταποκρίθηκαν, παρότι επιζητούσαν, να το τονίσω αυτό, αυτήν την κατεπίγουσα συνεδρίαση για έκδοση ψηφίσματος. Με επιστολή που απέστειλαν προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, οι 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Μίζωνος Μειοψηφίας εξηγούσαν τους λόγους της απουσίας τους από τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση, ενώ κατηγορούσαν την Δημοτική Αρχή για αδιαφορία και ολιγορία στο θέμα των διοδίων. Έστειλαν μια επιστολή διαμαρτυρίας που ουσιαστικά για μένα είναι επιστολή απουσίας, δικαιολογίας της απουσίας του από το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως δεν λέει τίποτα. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί για ένα τόσο φλέγον θέμα δεν μπορεί η Καστοριά να μην μπορεί να εκδώσει μια διαμαρτυρία και θα έλεγα σε έντονα πλαίσια να κινηθούμε, όπως θέλουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Όμως στην πράξη αποδεικνύονται άλλα. Δυστυχώς για την Καστοριά
Επαναλαμβάνω, δεν είχαμε απαρτία. Πόσα άτομα συγκεντρώθηκαν, πώς δημοτικοί σύμβουλοι? 18 ή 19, θέλαμε τον μαγικό αριθμό 21, εγώ θα έλεγα έπρεπε να ήμασταν 41. 41. Θα πάμε σε άλλη συνεδρίαση. Όχι σε, όπως λέει ο κανονισμός, Ματέως υποναφερθήκατε στην δεύτερη ή στην τρίτη με όσα μέλη παρευρίσκονται, θα πάμε πάλι σε έκτακτη συνεδρίαση με τον αριθμό της απαρτίας των 21. Τα διόδια γενικότερα είναι ένα ζωτικό πρόβλημα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα όσον αφορά την Εγνατία. Δεν μπορεί να έχουμε 38 διόδια στην Εγνατία. Αυτό είναι το πολιτικό μέρος, το πολιτικό σχέλος. 38, 20 κατά μήκος του άξονα και 18 στους κάδους άξονας. Αυτό σημαίνει οικονομική αφέμαξη, η οποία στους δύσκολους καιρούς είναι απαράδεκτη. Κατά συνέπεια, συμμεριζόμενοι την κατάσταση που υπάρχει, συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο να συγκαλέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να βγει ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Όπως βγήκε για τα διόδια του Αλιάκμονου. Τώρα με νέο ΦΕΚ των Συναρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών λένε ότι τα διόδια θα πάνε στη Σιάτιστα. Αυτό όμως δεν επιλύει το πρόβλημα. Συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα. Κατά συνέπεια, αφού κραζόμενοι τις θέσεις των πολιτών, οι οποίοι αντιδρούν προς το δεδομένο αυτό, συγκαλέσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δυστυχώς δεν έχει απαρτία. Έπρεπε να έχει απαρτία, κατά την άποψή μου. Θα επαναληφθεί και βεβαίως όταν διεκδικούμε κάτι, θα πρέπει να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι ο Δήμαρχος ερμηνεύει το λαϊκό αίσθημα. Και το λαϊκό αίσθημα εκφράζεται για το Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρχει απαρτία. Απλώς θα καθυστερήσουμε 1, 2, 3 μέρες. Όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Πετκανάς, σχολιάζοντας τη ματέωση της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, είναι ψηλά στα προβλήματα του τόπου μας, που είναι η κατασκευή και λειτουργία των διοδίων, 38 σε σύνολο της Εγνατίας Οδού, και ιδιαιτέρως δε για τον κάθετο άξονα της Καστοριάς που μας θίγει απόλυτα εμάς, δεν παρουσιάστηκαν κάποιοι εκ των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, όλοι κρινόμαστε από τις παρουσίες ή απουσίες και από τις πράξεις μας. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία επί των διοδίων, σαφώς και πρέπει να δείξουμε μια δυναμική ως Καστοριά, ως Δημοτικό Συμβούλιο, για να αντιπαρατεθούμε και, αν θέλετε, να αντιδράσουμε σε αυτό που πάνε να μας κάνουν. Να μας βάλουν σύνορα στην περιοχή μας, να χωρίσουν τη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα, να αυξήσουν το κόστος λειτουργίας, μεταφοράς, οικονομίας, τουρισμού και ό,τι συνεπάγεται που το γνωρίζουν όλοι. Θέλω να πω το εξής, ότι με τα διόδια αυτά θα θυγούν πάρα πολύ περισσότερο οι συμπολίτες μας, ιδιαιτέρως, επαναλαμβάνω, της πόλης της Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς. Και να τονίσω και κάτι. Θεσμικό όργανο είναι και ο Δήμαρχος Καστοριάς, τον οποίο δεν τον είδαμε ούτε στη σύσκεψη Δημάρχων στην Καβάλα, δεν τον είδαμε ούτε στη σύσκεψη Δημάρχων στα Ιωάννινα, ούτε στα υπομνήματα να συνυπογράφει κατά των υπουργών κυρίων Σπύρτζη και Τσακαλώτου. Θέλω λοιπόν να πω και ως πολίτης αλλά και ως δημοτικός σύμβουλος από τον Δήμαρχο του Δήμου Καστοριάς, θα περίμενα την πιο στεναρή και δυναμική, αν θέλετε, αντίδραση και να πρωτοστατήσει και να πρωτοπορήσει τον αγώνα αυτό που θα μας έβρισκε όλους κοντά του. Γιατί η πόλη καταραίει, δυστυχώς, ο κόσμος μας φεύγει και τα διόδια αυτά δεν θα κλείσουν αυτούς να φύγουν από μέσα προς τα έξω, δεν θα έρχονται ή από έξω προς τα μέσα. Ας ελπίσουμε έστω και τούτη την ίστατη στιγμή η Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις πρωτοβουλίες, να ξανακάνει είτε έκτακτο είτε τακτικό συμβούλιο, να το θέσουμε το θέμα. Και να πω και ένα τελευταίο. Εγώ είμαι κατά των κλεισίματων των δρόμων, γιατί θίγει άλλες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματίες και λοιπούς. Αλλά εάν τεθεί τέτοιο ζήτημα, δεν θα κλείσουμε την Εγνατία ή τον κάθο της Εγνατίας. Να κλείσουμε την Αττική Οδό, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, για να καταλάβουν εκεί κάτω στο κέντρο εξουσίας ότι δεν μπορεί να παίζουν με τους Βορειοελλαδίτες, με την περιοχή που είναι πολύπαθη, στο ψύχος, στα προβλήματα και σε όλη αυτή την ανάπτυξη που την ανακόπτουν.